Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής από το Ε μέχρι το Χ, μέχρι τις 5 εδώ μαζί σας, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Και να σας επιθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Μην ξεχνάτε λοιπόν ότι είμαστε στο Facebook, το Twitter και το Instagram. Το email της εκπομπής και www.2tv.gr είναι στο σελίδα της Ιδίων Τηλεόρασης για να δείτε live την εκπομπή και το πρόγραμμα του τηλεοπτικού σταθμού. Όπως σας είπαμε, το δεύτερο μέρος της εκπομπής είναι αφιερωμένο στο ποδήλατο σήμερα και είναι εδώ μαζί μας ο Γιάννης Μπαρμπέρης, που είναι πρόεδρος της ποδηλατικής απόδρασης Πιερίας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ο τηλέμαχος Ιωάννου, που είναι ταμείας, και ο Βασίλης Μίγκος, που είναι πρώην πρόεδρος της ποδηλατικής απόδρασης. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Και θα πρέπει να πούμε ότι κάποια κατά τη διάρκεια της συζήτησης που θα κάνουμε θα μιλήσουμε και με τον Γιώργο Αργυρόπουλο, που είναι ο σύμβουλος τοπικής κοινότητας Καλλιθέας και μέλος της ποδηλατικής απόδρασης, για να μας δώσει και τη δική του εικόνα για το ζήτημα που θα μιλήσουμε, ένα μάλλον από τα θέματα που θα μιλήσουμε, και να ξεκινήσουμε από τη δράση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή. Την Κυριακή αυτή, 16, γενικά την Τρίτη Κυριακή κάθε Νοέμβρη, εδώ και αρκετά χρόνια. Τιμάται η μνήμη των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων σε όλο τον κόσμο. Είναι Παγκόσμια ημέρα. Στα πλαίσια αυτά, η ποδηλατική απόδραση θα τιμήσει τη μνήμη τους και παράλληλα θα κάνουμε μια ποδηλατοπορία διαμαρτυρίας στον παράδρομο που ενώνει την περίσταση με την παραλία. Γιατί θα είναι πορεία διαμαρτυρίας εκεί? Είναι διαμαρτυρόμαστε ουσιαστικά γιατί έχει ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο και πάλι ένα έργο τοποθέτησης μεταλλικού στιθέου ασφαλείας που διαχωρίζει τον κύριο δρόμο από τον παράδρομο. Το έργο αυτό διακόπηκε τον Ιούνιο, έγινε ένα τμήμα του μέχρι τον Μάρτιο, έπρεπε να είχε παραδοθεί μέχρι τον Μάρτιο, έγινε ένα τμήμα αυτού και διακόπηκε τον Ιούνιο και από τότε δεν έχουμε καμία ενημέρωση γιατί και πώς και πού. Επειδή διαβάζω εδώ στο δελτίο τύπου της ποδηλατικής απόδρασης, για αυτό που λες για το στιθέο, λες ότι η τοποθέτηση διακόπηκε με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη παρά τις επανειλημμένες ειδοποιήσεις της τροχέας. Έχετε κάποια ενημέρωση για ποιο λόγο έγινε αυτό? Υπήρχε κάποιο ζήτημα και αναγκάστηκαν να σταματήσουν οι εργασίες αυτές? Το επίσημο έγγραφο που έχουμε στα χέρια μας και είναι και στη διάβια αναφέρει ότι έγινε λόγω κοινωνικών αναταραχών. Το στιθέο. Ναι, το οποίο βέβαια δεν μας έχουν διευκρινίσει για ποιο λόγο γίνεται. Ποιες ήταν οι κοινωνικές αναταραχές. Η διακοπή έγινε λόγω αυτό. Δηλαδή υπήρξαν αντιδράσεις για να τοποθετηθεί το στιθέο, για να το δω αν το κατάλαβα σωστά? Σύμφωνα με το έγγραφο, ναι. Υπήρξαν πράγματι αντιδράσεις. Από πού? Κατά τις πληροφορίες που έχουμε από τοπικούς φορείς. Τώρα, ποιοι ακριβώς είναι αυτοί οι τοπικοί φορείς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και ούτε θέλουμε να πούμε σε εικασίες. Εν πάση περιπτώσει, το σημαντικό είναι ότι προτού ξεκινήσει το όλο έργο, τον Ιούλιο του 2013 υπήρξε μια σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια. Παρόντες ήμασταν και εμείς. Ήταν η Τροχέα, ο Δήμος, καταστηματάρχες και εκπρόσωπος της Αντιπεριφέρειας. Και υπήρξε μια. Έτσι, με ισχυρή βούληση, διατύπωση της άποψης. Εμείς βλέπουμε πλάνα τώρα που μιλάς, Βασίλη, από τον δρόμο. Ακριβώς. Για να έχουμε και εικόνα για το τι μιλούμε. Ότι το έργο αυτό θα γίνει. Πολλό δε μάλλον από τη στιγμή που με απανωτές υπομνήσεις της η Τροχέα Κατερίνης προς την περιφέρεια επεσήμανε συνεχώς τον κίνδυνο ο οποίος προκύπτει από την έλλειψη υποδομών στο συγκεκριμένο σημείο. Μεταξύ αυτών των προβλημάτων τα οποία υπάρχουν εκεί πέρα είναι ακριβώς η έλλειψη του στιθέου που θα διαχώριζε τον κύριο δρόμο από τον παράδρομο και θα πέτρεπε έτσι τους οδηγούς να εισέρχονται αυθαίρετα από και προς τον παράδρομο. Άρα λοιπόν μιλάμε για είναι θέμα ασφάλειας. Παρ' όλα αυτά η Αντιπεριφερειάρχης αποφάσισε να μην συνεχιστεί το έργο. Έχουν υπάρξει και θύματα. Έχει πεθάνει. Έχουν γίνει συγκεκριμένα από 2010-11 ατυχήματα και δυστυχήματα εκεί πέρα, εκ των οποίων τα 3 είναι θανατηφόρα και τα 8 ήταν με τραυματισμούς. Με επίσημα στοιχεία της τροχιάς. Καταγεγραμμένα. Γιατί γίνονται πολλά ατυχήματα, μικροατυχήματα τα οποία δεν καταγράφονται. Τα οποία πολλές φορές μάλιστα αφορούν πεζούς, οι οποίοι κυκλοφορούν ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπως γνωρίζετε, συνεχώς σε εκείνο τον δρόμο. Και το μήνυμα της μεθαυριανής δράσης ποιο είναι? Είναι η διαμαρτυρία, εντάξει. Όμως μπορεί να αλλάξει κάτι κατά την άποψή σας? Να αλλάξει. Να αλλάξει πολλά. Κάτι στον τρόπο αντιμετώπισης γενικότερα του ποδηλάτου. Γιατί αυτό είναι ένα σημείο το οποίο γνωρίζουμε και δημοσιογραφικά έχει καλυφθεί πάρα πολλές φορές. Αλλά νομίζω είναι και γενικότερο το ζήτημα της αντιμετώπισης του ποδηλάτου και κυρίως φαίνεται από τις πόλεις που δεν έχουν υποδομές. Πόσο σεβασμό ή πόσο βάζουν το ποδήλατο στη ζωή. Η ποδηλατική απόδραση εδώ και 4,5 χρόνια ουσιαστικά αυτό ζητάει. Διεκδίκηση υποδομών αφενός. Και
να την... Το πιο βασικό είναι η παιδεία. Την παιδεία στον κόσμο, ουσιαστικά. Και στους ποδηλάτες κατά μεγαλύτερο ρόλο, γιατί και οι ποδηλάτες δεν κινούνται σωστά. Ακριβώς. Αλλά και σε όλους τους άλλους χρήστες του δρόμου, και στους πεζούς και στους... Πώς μπορεί να επιτευχθεί η παιδεία? Αν ξεκινήσει καταρχήν όπως πηγαίνουμε... Γιατί είναι καινοτροπία μαζί και αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, νομίζω. Σίγουρα. Πρέπει να ξεκινήσει από τα παιδιά. Ο σύλλογος εδώ και πολλά χρόνια από σύστασή του πηγαίνει στα σχολεία και κάνει σεμινάρια για το πώς πρέπει να κινούνται. Λειτουργεί το ΜΕΣ ποδηλατικής παιδείας. Επισκεπτόμαστε σχολεία του νομού. Και είναι ουσιαστικά ένα σεμινάριο διαδραστικό, το οποίο είναι μια PowerPoint παρουσίαση που προβάλλουμε στα παιδιά και μια διαδραστική παρουσίαση που ακολουθεί σε συζήτηση με τα παιδιά για την ασφαλή και σωστή χρήση του ποδηλάτου, σαν μέσο μεταφοράς πάντα. Οι μεγαλύτεροι είναι σίγουρο ότι, οι μεγάλες ηλικίες δηλαδή, είναι σίγουρο ότι δεν γνωρίζουν να οδηγούν ποδήλατο σωστά στους δρόμους της πόλης. Και όχι μόνο οι μεγαλύτεροι. Μιλάω για τους μεγαλύτερους. Και οι μικρές ηλικίες δεν έχουν παραδείγματα προς μίμηση για να αντιληφθούν. Άρα δεν έχουν παράδειγμα για να συνεχίσουν και αυτοί. Συνεχίζουν το ίδιο μοτίβο. Και γενικότερα, συγγνώμη Γιάννη, σε διάκοψα, πες τι θέλεις να πεις. Δυστυχώς, εφόσον δεν υπάρχει παιδεία γενικότερα στην Ελλάδα, έτσι και αλλιώς, πόσο μάλλον να μιλάμε για ποδηλατική παιδεία. Αλλά το θέμα είναι ότι βλέπουμε ότι με τα μικρά παιδιά υπάρχει αποτέλεσμα. Τους μεγαλύτερους θέλουμε να πιστεύουμε ότι σιγά σιγά θα τους συνετήσουμε. Γι' αυτό κάνουμε και βόλτες κάθε εβδομάδα, οι οποίες έχουν αυτό το σκοπό. Να μάθουμε τον κόσμο πώς να κινείται, να τηρεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, που οι περισσότεροι το γνωρίζουν, μεγαλύτεροι, και γενικά να μεταδίδει αυτό το μήνυμα και στους μικρότερους. Βεβαίως υπάρχει και μια κατηγορία, νομίζω, πολιτών που χρησιμοποιεί ποδήλατο και λόγω της οικονομικής κρίσης. Και φαντάζομαι ότι αυτοί είναι ίσως που δεν γνωρίζουν απολύτως τίποτα. Χρησιμοποιούν το ποδήλατο μόνο και μόνο επειδή έχουν πρόβλημα. Υπάρχει ένα τρίπτυχο, το οποίο είναι και γεννησιουργός αιτία των ατυχημάτων. Δηλαδή, η αμελής οδηγία αυτοκινήτων, η αμελής οδηγία ποδηλάτων και η έλλειψη υποδομών. Τώρα, εμείς προσπαθούμε μέσα από τις δράσεις μας όλα αυτά να τα παλέψουμε. Με την παιδεία, όπως είπε ο Γιάννης πριν, προσπαθούμε να συνειδητοποιήσουμε τους οδηγούς και τους ποδηλάτες για τον εκατέλεθεν σεβασμό που πρέπει να δείχνουν ένας προς τον άλλον και για την σωστή οδική συμπεριφορά. Και για την έλλειψη υποδομών διεκδικούμε πράγματα τα οποία πολλές φορές είναι και αυτονόητα, όπως συμβαίνει, ας πούμε, στο παράδειγμα του παραδρόμου που λέμε. Τώρα, το θέμα των υποδομών, που είναι το ίσως το πιο σημαντικό, διότι αν διαθέτεις, φαντάζομαι, υποδομές, μπορείς στην πορεία να βρεις και όλα τα άλλα περί συμπεριφορών και πώς να κινούμαστε. Τι γίνεται, τι ενημέρωση έχετε από αυτά που κατά καιρούς έχετε ζητήσει ως σύλλογος, έχουν γίνει κάποια ή είναι στη σκέψη να δρομολογηθούν κάποια? Τίποτα απολύτως μέχρι στιγμής. Υπάρχει μία ανηνεμία. Στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, μεταξύ των οποίων προέβλεπε την κατασκευή ενός κομματιού ποδηλατοδρόμου. Αν θυμάμαι καλά, ήταν στον Κορινό. Αλλά δεν υπάρχει μία ενιαία συνολική αντιμετώπιση του θέματος. Δηλαδή, η χάραξη μιας στρατηγικής, η οποία σε βάθος χρόνου θα μας δώσει ένα ολοκληρωμένο άρτιο δίκτυο ποδηλατοδρόμων, που θα είναι βιώσιμο, που θα είναι λειτουργικό, που θα είναι ασφαλές. Προσφέρεται η Κατερίνη για ποδηλατόδρομο? Θα μπορούσε να είναι η Μητρόπολη του ποδηλάτου, η Κατερίνη. Γιατί είναι μικρή πόλη, είναι επίπεδη πόλη, που είναι το πιο σημαντικό. Και είναι επίσης μια πόλη η οποία, έτσι πως είναι άναρχα δομημένη, ίσως το έχει και ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη. Να βάλουμε στην κουβέντα μας τον Γιώργο Αργυρόπουλο, που είναι σύμβουλος τοπικής κοινότητας στην Καλλιθέα, όπως είπαμε και νωρίτερα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα σε όλους σας και στους τηλεθεατές σας. Καλησπέρα. Συζητούμε για την δράση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή από την ποδηλατική απόδραση και είναι εκείνος ο δρόμος που είσαι κι εσύ. Το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Είμαι και εγώ και πολεμάω εδώ και 8 μήνες για αυτόν τον δρόμο να αρτήσει στη σωστή τη μορφή, κυρίως για τους πεζούς που ασχολούνται ο κόσμος λόγω τα προβλήματα που υπάρχουν, για τους πεζούς, για τους αγρότες, για τους ανθρώπους που έχουν τις δουλειές τους εκεί πέρα και για όλους τους τουρίστες που διέρχονται αυτόν τον δρόμο με τέτοια επικινδυνότητα που κάθε μέρα κάνουμε ουφ, τίποτα παραπάνω. Αυτό τα λέει όλα. Το ουφ. Νομίζω το ουφ είναι το τελικό στάδιο από όλα αυτά. Κάθε μέρα κινούμε σε αυτόν τον δρόμο σαν επαγγελματία, σαν πατέρα, σαν τοπικός κάτοικος και ούτω καθεξής. Τρέχω με τις υπηρεσίες και ακόμα δεν έχω πάρει κάτι ότι τελειώνουμε. Παραμένουμε, περιμένουμε. Τώρα τι περιμένουμε δεν μπορώ να καταλάβω. Και εύχεστε να μην συμβεί και τίποτα παράλληλα. Αυτό είναι το ουφ. Τα υπόλοιπα άστρα, να μην τα αναφέρουμε. Καλύτερα, μόνο το ουφ ας μείνει.
Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι σε αυτά που λέει ο Γιώργος, αλλά νομίζω ότι είναι αποκαλυπτικά. Δεν χωρούν σχολιασμού. Το μόνο που μπορώ να πω στη συνέχεια, θα ήθελα πιο περισσότερο από την υπηρεσία της αντιπεριφέρειας να μας ενημερώσει. Έχω ζητήσει ακρόαση, θα ζητήσουμε και με τα παιδιά. Mm-hmm. Να μας πούνε πού βρισκόμαστε, γιατί βρισκόμαστε στο μηδέν. Το μόνο αυτό, μια παράκληση προς την αντιπεριφέρεια να ασχοληθεί λίγο και να τελειώνουμε αυτό το θέμα. Έρχονται Χριστούγεννα, θα έρθει περισσότερος κόσμος, περισσότερος τουρισμός. Μην έχουμε κανένα άτυχο συμβάν εκεί πέρα και χαρακτηριστεί η περιοχή μας αντιτουριστική. Ναι. Μάλιστα. Έχετε δίκιο. Μόνο αυτό. Και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Γεια σας και καλό υπόλοιπο. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, είναι πράγματι ένα πολύ σοβαρό. Αυτό το off που το είπαμε κι εμείς μετά τις απανωτές προσπάθειές μας να έρθουμε σε επικοινωνία με την περιφέρεια. Mm-hmm. Υποβάλαμε έτοιμα ενημέρωσης γιατί μετά από απανωτές παρατάσεις έχει πάρει 6 παρατάσεις το συγκεκριμένο έργο. Ενώ έχει δημοπρατηθεί κανονικά, έχει πληρωθεί κανονικά, παρόλα αυτά έχει πάρει 6 παρατάσεις. Τώρα διανύουμε την τελευταία παράταση, η οποία προβλέπει διάστημα μέχρι από περάτωση του έργου μέχρι 31 Δεκάτου. Ακριβώς λόγω των κοινωνικών αναταραχών. Στην προσπάθειά μας αυτή λοιπόν, αντιμετωπίζαμε αδιαφορία. Δηλαδή, καταθέσαμε ένα αίτημα το Δεκέμβριο του 2013, αν θυμάμαι καλά. Έτσι. Σωστά. Και απάντηση πήραμε μόλις τον Ιούνιο του 2014, ήδη 6 μήνες μετά. Mm-hmm. Και στις απανωτές οχλήσεις προς την περιφέρεια, μας λέγανε ότι το έργο θα ολοκληρωθεί, δεν υπάρχει θέμα και ούτω καθεξής. Ακόμα και στην έγγραφη μας δώσαν τον Ιούνιο, πάλι μας έλεγαν ότι το έργο θα ολοκληρωθεί. Παρά τα αυτά, η πράξη τους διαψεύδει. Δεν και η τελευταία παράταση, είπαμε, είναι μέχρι τέλη Δεκεμβρίου. Μέχρι τέλη Δεκεμβρίου. Τέλη του έτους, ναι. Και μάλιστα από πληροφορίες που έχουμε είναι και η τελευταία που μπορεί να δοθεί. Δηλαδή μετά το έργο σταματάει ολοκληρωτικά. Μάλιστα. Ενώ έχουν παραληφθεί όλα τα στη θέα mm-hmm. και παραμένει μόνο η τοποθέτησή τους. Και κάποιοι έχουν τοποθετηθεί κιόλας. Mm-hmm. 1300 mm-hmm. μέτρα. Ναι. Το 1 τρίτο περίπου της απόδοσης. Δεν κόπηκε στη μέση. Δηλαδή δεν είναι θέμα χρημάτων. Και δεν το λες και δύσκολο έργο να γίνει. Βασικά λες ότι θα προστατεύσεις ανθρώπινες ζωές και από εκεί και πέρα δεν συζητάς τίποτα άλλο. Δύσκολο ή εύκολο δεν υπάρχει. Το μίνιμουμ, αυτό το έργο είναι το μίνιμουμ το οποίο πρέπει να γίνει. Όπως άλλωστε το αναφέρει και η Τροχέα, το θέτει ως θέμα πρώτης προτεραιότητας πέρα από όλα τα υπόλοιπα, φωτισμό, διαγραμμίσεις, πινακίδες, κώδικα τοπικής κυκλοφορίας κλπ. Εμείς σε βάθος χρόνου θέλουμε εκεί πέρα να υπάρξει μια συνολική αντιμετώπιση. Στην οποία θα υπάρχει και πρόβλεψη για ποδηλατόδρομο και πεζόδρομο, mm-hmm. κατά τρόπο που θα εξυπηρετεί και τα παρακείμενα καταστήματα και τα χωράφια, θα εξυπηρετεί και τα αυτοκίνητα και θα διασφαλίζει την ομαλή διέλευση πεζών και ποδηλάτων που είναι, όπως είπε και ο Γιώργος, αθρώα κατά τη διάρκεια ειδικά των καλοκαιρινών mm-hmm. μηνών. Ένα δίκτυο που θα μπορεί να εξυπηρετεί όλους ουσιαστικά και όχι μόνο τους ποδηλάτες. Να επιστρέψουμε λίγο στα του Δήμου και θέλω να ρωτήσω αν θα υπάρξει κάποια πρόταση ή κάποια σκέψη για να υποβάλλετε κάποια πρόταση και να υπάρξει συνεργασία και με τους άλλους συνδυασμούς στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και γιατί όχι να υιοθετηθεί, αν αυτή μπορεί να εφαρμοστεί και είναι ρεαλιστική. Ναι, δεν ξέρω αν θέλει να απαντήσει ο Γιάννης. Εμείς έχουμε έτοιμες κάποιες προτάσεις, uh-huh. έτσι και αλλιώς, και μέσα στην πόλη της Κατερίνης και από την παραλία περίπου μέχρι το Πλατανόδωσος. Κάποια τμήματα τα οποία μπορούν εύκολα και ανέξοδα να γίνουν ποδηλατόδρομοι. Αν όχι ποδηλατόδρομος με την ευρωπαϊκή έννοια, ένας ασφαλής mm-hmm. Διάδρομος όπου θα μπορούν να κινούνται άνετα τα ποδήλατα. Επίσης, έχει γίνει από το Δήμο και το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, παρουσιάστηκε νομίζω το Μάιο του 2013 μάλλον, μία μελέτη βιώσιμης κινητικότητας, στην οποία περιλαμβάνονται κάποια χιλιόμετρα ποδηλατόδρομων μέσα στην πόλη. Δεν γνωρίζουμε τι συνέχεια έχει η μελέτη, από ό,τι βλέπουμε πάντως καμία. Εγώ να συμπληρώσω λίγο ότι ήδη έχουμε καταθέσει πολλές φορές τις προτάσεις μας. Ακόμα και πριν τις προηγούμενες εκλογές, όχι τις τελευταίες, σε όλους τους συνδυασμούς, είχαμε πάει ένα βιβλίο στον κάθε έναν, που λέγαμε κάποια βασικά πράγματα που πρέπει να γίνουμε στην πόλη. Κάποια χωρίς καθόλου κόστος. Κάποια άλλα έχουν ένα μικρό κόστος, εννοείται. Αυτή η ύπαρξη της μελέτης, την οποία την ανέθεσαν στην επιστημονική ομάδα του κ. Βλαστού, ο Δήμος Κατερίνης, ολοκληρώθηκε, την έχουν πάρει στα χέρια τους, έχει παραλυφθεί. Απαντάει και στο ερώτημα του κατά πόσο μπορεί να ενσωματωθεί το ποδήλατο στην Κατερίνη με τρόπο γόνιμο. Και η απάντηση είναι φυσικά θετική, ότι μπορεί να ενσωματωθεί το ποδήλατο. Το αποδεικνύει η ίδια η μελέτη, η οποία απλά μένει να ξεκινήσει να υλοποιηθεί. Το θέμα είναι αν μπορεί να εφαρμοστεί, να υλοποιηθεί με δεδομένη την οικονομική κατάσταση και τι πόρους και από πού μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Υπάρχουν είναι τα ευρωπαϊκά προγράμματα, υπάρχουν. Μόνο από εκεί, μόνο από το ΕΣΠΑ ή από το νέο ΣΕΣ. Ναι. Αλλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν έχουν καθόλου κόστος. Ειδικά τη 9η Μαΐου, να αναφέρουμε, που είναι ένας δρόμος ο οποίος
έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ποδηλατόδρομους, δεν είναι όμως. Το τμήμα αριστερά και δεξιά του αυτοκινητόδρομου εκεί πέρα σε 19 Μαΐου είναι ασφαλτοστρωμένο πεζοδρόμιο. Και το παραδίπλα πλακώστρωτο πεζοδρόμιο. Κάτι το οποίο είναι γελίο για εμάς. Θα μπορούσε να πάρει χαρακτηρισμό ποδηλατόδρομο, να μπουν οι σωστές σημάνσεις, ταμπέλες και διαγράμμιση και να χαρακτηριστεί ποδηλατόδρομος. Ή στον Μπέλεγα, ή στη 19 Μαΐου, ή το τμήμα που λέμε στον παράδρομο προς παραλία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε μέτρο. Ποδηλατόδρομος και Κατερίνη. Πάντως επίσης ποδηλατόδρομος δεν είναι και ο πεζόδρομος. Βεβαίως. Σίγουρα. Και μάλιστα εκεί υπάρχει ένα ζήτημα πολύ σοβαρό με τα παιδιά συνήθως μικρότερης ηλικίας που τρέχουν μανιωδώς. Μεσούζες. Έχουν χτυπήσει οι μητέρες, έχουν χτυπήσει καροτσάκια, παιδιά. Είναι ένα ζήτημα επίσης πολύ σοβαρό. Εκεί ακριβώς τίθεται το θέμα παιδείας που έχουμε προβάλει. Γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα δεν ξέρουμε να οδηγάμε αυτοκίνητο το οποίο υποτίθεται έχουμε και δίπλωμα γι' αυτό. Πόσο μάλλον ξέρουμε ποδήλατο. Το οποίο ούτε δίπλωμα απαιτεί, κακώς. Αλλά το μαθαίνουμε από πολύ. Και το μαθαίνουμε, ναι. Έχουμε πολύ παιδιάστικη αντιμετώπιση του ποδήλατου. Το θεωρούμε παιχνίδι. Έτσι. Ότι μπορούμε να πάμε οπουδήποτε. Θέλω να όμως ότι είναι και θέμα υποδομών. Γιατί αν πάρουμε το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης, όπου στην παραλιακή της Θεσσαλονίκης, που είναι επίσης πεζόδρομος, διαγραμμίσανε τον ποδηλατόδρομο με κίτρινο έντονο χρώμα, ώστε να είναι εύκολο αντιληπτός. Τους πήρε βέβαια λίγο χρόνο να το συνηθίσουν, αλλά. Αμφότεροι το σέβονται αυτή τη στιγμή και οι πεζοί και οι ποδηλάτες. Ακριβώς. Θέλω να πω δηλαδή ότι κάτι αντίστοιχο ενδεχομένως θα μπορούσαμε να το δούμε και εδώ ως λύση για να αποφεύγουμε. Έτσι είναι. Τουλάχιστον λίγο να πατήσει τη γραμμή εκεί πέρα, σκέφτεσαι ότι θα μπορεί να έρθει κανένα ποδήλατο. Αυτό το κάνει αμέσως. Αυτό ακριβώς. Και μάλιστα το αντιμετωπίζουμε με πολύ πολιτισμένο τρόπο. Δηλαδή χτυπάνε τα κουδουνάκια του, ας πούμε, τα ποδήλατα, γιατί ξεχνιάσει καμιά φορά άνθρωπο, είσαι περπατά. Και σε ειδοποιούμε με αυτόν τον τρόπο. Και εν πάση περιπτώσει γίνεται αυτή η ζήμωση, η οποία σιγά σιγά φέρει και μια καλλιέργεια παιδείας. Και ας μην ξεχνάμε ότι η χρήση ενός ποδηλατόδρομου και η δημιουργία ενός ποδηλατόδρομου, όπου έχει υπάρξει βεβαίως, μειώνει και το κυκλοφοριακό, γιατί πολλοί παίρνουν τα ποδήλατά τους αντί για τα αυτοκίνητα και είναι μια ανάσα για την πόλη. Και οικονομική ανάσα για την πόλη. Το να συντηρήσει ένα ποδηλατόδρομο. Είναι πολύ πιο φθηνό από ότι να συντηρήσει ένα οδικό δίκτυο. Εντάξει, ένα οδικό δίκτυο συνήθως δεν το συντηρείς καθόλου. Δεν το συντηρείς πάρα πολλά χρόνια. Οπότε γίνονται λακκούβες, λίγο τις καλύπτεις, μετά ξανά πάλι. Έτσι πάει. Κοίτα, η τακτική είναι συνήθως τις αφήνεις, γιατί λες ότι πρόκειται να ξαναγίνουν, γιατί να μπω στη διαδικασία. Μέχρι ένα σημείο μετά. Τις αφήνεις αφού πρόκειται να ξαναγίνουν εκλογές, οπότε. Να τις καλύψεις. Και αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην δράση, αν και θεωρούμε δεδομένο, γιατί ξέρω ότι έχετε πιστούς οπαδούς, θα τους έλεγα εγώ, της ποδηλατικής αφορμής και φίλους. Ποδήλατα σε κάθε. Και είναι εντυπωσιακή η συμμετοχή. Σίγουρα. Συνεχώς αυξανόμενη. Και είναι μια πολύ ωραία εικόνα. Χιλιάδες όχι ακόμα, αλλά. Εκατοντάδες. Αντίστοιχα μπορεί να είμαστε. Είναι μια πολύ ωραία εικόνα πάντως σίγουρα. Σας περιμένουμε και εσάς να πάρετε τα ποδήλατά σας και να έρθετε. Κυριακή 11 η ώρα ξεκινάμε την πλατεία Ελευθερίας. Κατευθυνόμαστε προς τον παράδρομο, εκεί που ξανά είπαμε ότι υπάρχει εντοπισμένο το πρόβλημα αυτό. Και με αφορμή την ημέρα αυτή θα δημιουργήσουμε μια αλυσίδα με τα ποδήλατά μας στη θέση όπου θα έπρεπε να υπάρχει αυτό το περίφημο στιθέο το οποίο. Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Θα πάρουμε τις κάμερές μας, όχι τα ποδήλατα. Εκ του ασφαλού μιλάς πάλι. Ευπρόσδεκτη όπως και να. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Και κάπου εδώ τελειώσαμε νομίζω για σήμερα, με λίγα τεχνικά προβλήματα, με λίγο έτσι μικρά προβληματάκια και για αυτή την εβδομάδα και ανανεώνουμε ραντεβού την Δευτέρα. Θα το πεις επιτέλους. Στις 4 εδώ, στη Διόντιλα. Το άλλο θα το πεις. Να έχετε ένα όμορφο. Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μπράβο, Χρήστο. Γεια σας. Γεια σας.